Σήμερα ουσιαστικά λύγει και εκείνη η προσπάθεια που γίνεται για την απογραφή, σε ό,τι έχει να κάνει με τις πρώτες ύλες. Όσοι είχε ανακοινωθεί, δηλαδή με αλεύρι, σιτάρι και όλα τα υπόλοιπα, όσοι είχε αναφερθεί σε δελτίο τύπου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Είναι αυτό που πρέπει να γίνει, ρωτάω και ξεκινάω από εκεί για να ξέρουμε τι έχουμε, γιατί σαφέστατα ο πόλεμος είναι εδώ. Από τη μία και από την άλλη όλα τα υπόλοιπα τα οποία καταγράφονται μας ανησυχούν όλο και περισσότερο. Κυρία Βουλγεράκη, ο ελέφαντας στο δωμάτιο, το μεγάλο θέμα είναι η ακρίβεια στην ενέργεια που έχει ξεκινήσει πολύ πριν τον πόλεμο. Μην χρησιμοποιούμε τον πόλεμο σαν δικαιολογία. Τις επιπτώσεις του πολέμου, αν θέλετε, δεν τις έχουμε δει ακόμα. Έρχονται. Αλήθεια η ακρίβεια αυτή. Όμως στην ενέργεια, η ακρίβεια στις ζωοτροφές, έχει ξεκινήσει ήδη από πέρυσι. Οι Κρήτες κτηνοτρόφοι έχουν δει από πέρυσι τον Απρίλιο-Μάιο την τιμή των ζωοτροφών να αυξάνει. Έχει φτάσει τώρα σε κάποια προϊόντα το 100% αύξηση, βέβαια σε κάποια άλλα όπως τη σόγια είναι στο 40% και θα δούμε τις συνέπειες, αλλά η αύξηση των ζωοτροφών, η αύξηση στο ηλεκτρικό ρεύμα δεν ξεκίνησε με τον πόλεμο. Εδώ λοιπόν... θα έχουν ήδη πάρθει της απογραφής, της καταγραφής των αποθεμάτων. Θα έπρεπε να έχουν καταγραφεί, αν όχι πριν τις ημέρες που προετοιμαζόταν ο πόλεμος και όλοι ξέραμε ότι είναι πολύ πιθανή μια έναρξη πολέμου, τουλάχιστον από τις πρώτες μέρες. 1,5 μήνα μετά, δεν νομίζω ότι προσφέρει και πολλά πράγματα πια η απογραφή. Γιατί θα σας πω το εξής απλό. Τώρα πια δεν μιλάμε για ζήτημα επάρκειας, γιατί και το νομοτήριο ημισφαίριο θα παράξει ζωοτροφές εκτός από, και τρόφιμα γενικότερα, εκτός από την Ουκρανία που είναι μια κατεστραμμένη χώρα μετά την παράλογη εισβολή της Ρωσίας και του συνεχιζόμενου πολέμου. Στον υπόλοιπο κόσμο η παραγωγή τροφών, τροφίμων θα γίνει. Το ζήτημα είναι άλλο. Το ζήτημα είναι σε τι τιμές θα παραχθούν αυτά τα τρόφιμα και ποιος θα μπορεί να τα αγοράσει. Άρα, όταν μιλάμε για την ελληνική πρωτογενή παραγωγή, θα πρέπει να δούμε ένα πράγμα. Πώς ο Έλληνας παραγωγός θα μπορέσει να παράξει. Ήδη, γι' αυτό σας λέω ότι δεν είναι θέμα των ημερών του πολέμου, ήδη στην Κρήτη, αυτό που πήραμε και από την περιοδία μας, αλλά και με τους ανθρώπους που μιλάμε καθημερινά, η παραγωγή του γάλακτος στην Κρήτη έχει αρχίσει να μειώνεται με δύο τρόπους. Φυσικά λόγω της ακρίβειας, αλλά με δύο τρόπους. Ο ένας είναι ότι πολλά κοπάδια μειώνονται, δηλαδή σφάζονται ή πολλούνται ζώα, από τη μία. Από την άλλη, ο δεύτερος τρόπος είναι ότι πολλά κοπάδια υποσιτίζονται. Σωστά. Και το είχαμε έναν διαρκή χειμώνα, ένα πολύ μεγάλο χειμώνα. Με την ακρίβεια των ζωοτροφών και την έλλειψη βοσκοτόπων, είχαμε μείωση στη σύντηση των εγκοπτομάτων, σημαίνει μείωση παραγωγής. Μα τα βλέπουμε και τα ζούμε. Όλοι παιδιά των χωριών είμαστε και ξέρουμε τι σημαίνει και για τον αγρότη και για τον κτηνοτρόφο και για τον μελισσοκόμο και για τον αλιά, όλη αυτή η κατάσταση. Ακριβώς επειδή είμαστε παιδιά των χωριών και ξέρουμε ποιες είναι αυτές οι επιπτώσεις. Λέτε λοιπόν στο πρώτο σκέλος ότι ξέρετε αυτό θα έπρεπε το Υπουργείο να έχει μεριμνήσει ή το Σπυλιωτόπουλος ήταν, είτε ο Γεωργαντάς είναι, ήταν κλπ. Θα έπρεπε να το είχαν μεριμνήσει από τα πέρυσι. Δεν είναι αυτή την ώρα το ζητούμενό μας η επάρκεια, γιατί εναλλακτικές λύσεις ούτως ή άλλως παγκόσμια θα βρεθούν. Το θέμα είναι αν έχουμε τη δυνατότητα εμείς αυτή την ώρα να το προμηθευτούμε. Να δούμε δούμε επίσης, κύριε Αραχοβίτη, και αν έχουμε τη δυνατότητα στη συνέχεια εξαιτίας του αυξημένου κόστους ως καταναλωτές να το ενισχύσουμε, να προχωρήσουμε αυτό τον κύκλο για να μπορέσει να ξαναεπιστρέψει στην παραγωγή, γιατί εκεί υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη δυσκολία ως φαίνεται. Εδώ είναι η δεύτερη πλευρά του ίδιου νομίσματος. Γιατί της κρίσης, όπως μας ενημέρωσαν και στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο που είχαμε συνάντηση προχθές με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξανδρο Τσίπρα, οι ενεργειακές κρίσεις χτυπάνε τους δύο ακρινούς κρίκους της ίδιας αλυσίδας. Τους παραγωγούς από τη μία και τους καταναλωτές από την άλλη.
για τους παραγωγούς μιλήσαμε. Οι καταναλωτές τώρα που είναι στην άλλη άκρη της αλυσίδας, αν δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν τις ζωοτροφές, είτε γιατί τα προϊόντα προφανώς ακρίβηναν, είτε γιατί τα έξοδα γενικότερα, όπως το ηλεκτρικό ρεύμα, ακρίβηνε, είτε γιατί ο πληθωρισμός ροκανίζει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, ότι φτωχοποιείται η κοινωνία και πια δεν μπορεί να καταναλώσει και τα τρόφιμα που παράγονται στην Ελλάδα, τη γραβιέρα Κρήτης για παράδειγμα, που σε λίγο καιρό θα θεωρείται είδος πολυτελείας, θα μειωθούν και οι πωλήσεις. Άρα μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο, σε μια αυτοτροφοδοτούμενη ύφεση. Όταν ο παραγωγός, ο κριτικός, δεν μπορεί να ταΐσει τα ζωντανά του και μειώνεται η παραγωγή γάλακτος. Από την άλλη, ταυτόχρονα μειώνεται και η ζήτηση σε γραβιέρα Κρήτης λόγω της αδυναμίας του καταναλωτή να αγοράσετε. Βλέπετε ότι έχουμε δύο δυνάμεις που τραβάνε προς τα κάτω την παραγωγή. Μάλιστα. Τα πράγματα δεν είναι απλά. Άρα λοιπόν η στήριξη. Η κυβέρνηση μπορεί να καθίσει να τα σκεφτεί με ένα σοβαρό τρόπο και να πάρει κάποια μέτρα. Άρα αυτό λοιπόν η στήριξη, λέτε κύριε Ραγωβίτη, θα πρέπει. Οι οργανώσεις και των παραγωγών. Να κάνουν τι. Πρόσφατα έστειλε, χτες ή προχτές, ο ΣΕΚ, ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας, αναφερθήκαμε και χτες στην εκπομπή σας. Έστειλε σήμερα ο Αγροκτηνοτροφικός Σύλλογος στην ΜΑΒΟΥ μια επιστολή στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Τι θα μπορούσε να γίνει. Πάμε να δούμε όμως τα μέτρα αναλυτικά. Το πρώτο που λέμε από πέρυσι, ότι θα έπρεπε να έχει θεσπιστεί μια ενίσχυση για την αγορά ζωοτροφών. Είτε αυτό ήταν επί του τζίρου, είτε αυτό ήταν επί του κατακεφαλήν ενίσχυση, αυτό είναι το λιγότερο τελικά, αλλά μια σοβαρή ενίσχυση για την αγορά, για την επιδότηση στην αγορά ζωοτροφών που να καλύψουν ένα μέρος τουλάχιστον της ακρίβειας, της αύξησης της τιμής των ζωοτροφών. Ναι, προχωρήστε. Αυτό είναι το ένα. Λοιπόν, αυτό είναι το μοναδικό. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι θα μπορούσε να χορηγηθεί ένα κουπόνι για την αγορά λιπασμάτων, να μην είναι χρήματα στο χέρι του παραγωγού ακόμα, να είναι ένα κουπόνι για την αγορά κάθε τόνου λιπάσματος που αγοράζεται, έτσι ώστε να καλυφθεί ένα μέρος του κόστου, να μπορούσουν οι αγρότες να σπείρουν και στους τα δουλειά να μπορέσει να παραχθεί τρόφιμο. Αυτό είναι μια πρακτική που ήδη έχει, και τα δύο που σας λέω που έχουμε πει μέχρι τώρα, είναι πρακτικές που ήδη έχουν χρησιμοποιηθεί στην Ευρώπη. Ένα τρίτο μέτρο, το οποίο είναι αυτονόητο για μένα και το λέμε και το φωνάζουμε από την αρχή της ενεργειακής κρίσης, είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα από τη μία, η επιστροφή, καθολική επιστροφή όπως ήταν πριν το πρώτο μνημόνιο που άρχισε να πριονίζει την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στους αγρότες, και τρίτον η μείωση όλων των φόρων και του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε όλη την ενέργεια, έτσι ώστε να ωφεληθεί και η μεταφορά και η αγροτοβιομηχανία, η βιοτεχνία, οι μικρές τα λιτριβιά στην Κρήτη που στενάζουν ή τα μικρά τυροκομεία. Τέλος πάντων. Είδα επιστολή επίσης των μικρών τυροκομείων που κρούν τον κόντα του κινδύνου και λένε ότι δεν μπορούν να ανταποεξέλθουν στο αυξημένο κόστος. Η κατάσταση είναι σαν, πώς να το πούμε, σαν ένας καρκίνος που έχει απλωθεί παντού στην ελληνική πρωτογενή παραγωγή. Ναι, αλλά ξέρετε, όλα αυτά έχουν, στάσου όμως, κύριε Υπουργέ, ένα λεπτό. Όλα αυτά έχουν ένα κόστος. Και λέει από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο, ότι η κυβέρνηση από τη μία πλευρά, ότι κοίτα, τα αρμόδια Υπουργεία, υπάρχει ένα δημοσιονομικό κόστος, ένας προϋπολογισμός. Δεν γίνεται να κάνουμε πολλά πράγματα. Πάμε σε ένα συμπλήρωμα. Πάμε σε δύο δις συν, σε ό,τι έχει να κάνει με τον προϋπολογισμό, για να δούμε πώς αντέξουμε. Έρχεται ένα Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και λέει: μα σας δώσαμε 180 εκατομμύρια, θα βάλουμε και μερικά ακόμα μέσα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε όλα αυτά για τα οποία μιλήσατε εσείς πριν από λίγο. Δεν φτάνουν αυτά, θέλετε να πείτε?
Θέλω να πω πρώτον ότι δεν φτάνουν, γιατί τώρα όταν μιλάμε για 180 εκατομμύρια, όταν απευθύνεται, για να καταλάβει και οι ακροατές σας τα νούμερα, να συγκρίνει μεγέθη, όταν μιλάει για ενίσχυση όλης της κτηνοτροφίας, είτε είναι πουλερικά, είτε είναι χοιρινά, είτε είναι αγελάδες και εγώ προβατοτροφία μαζί, μιλάει για γύρω στα 45-47 εκατομμύρια ενίσχυση, όταν το 2018 δόθηκαν 44 εκατομμύρια μόνο για την εγώ προβατοτροφία χωρίς κρίση, συν 9,5 επιπλέον που δόθηκαν μόνο για την Κρήτη τον Φλεβάρι του 2019, δηλαδή σύνολο 54 εκατομμύρια, 53,5 για την ακρίβεια, εκατομμύρια χωρίς κρίση μόνο για την εγώ προβατοτροφία, και μιλάμε για 45 για όλη την κτηνοτροφία, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για κοροϊδία. Να απαντήσουμε στο βασικό ερώτημα που λέει ότι αυτά έχουν ένα κόστος. Ναι. Δεν τον ακούμε τον Υπουργό. Κύριε Ραχοβίτη. Λοιπόν, ας προσπαθήσουμε εκ νέου να μιλήσουμε μαζί του για να καταφέρουμε έτσι να πάρουμε την απάντηση που του ζητήσαμε πριν από λίγο και τη βάση με των προτάσεων που καταθέτει και από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το θέμα. Νομίζω και τον ευχαριστώ τον Νίκο του Σφακιανάκη ότι κινήθηκε πολύ πολύ γρήγορα. Κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι τώρα μπορείτε να συνεχίσετε. Ναι, βεβαίως. Για συνεχίστε. Όσον αφορά το κόστος, το δημοσιονομικό κόστος, μαθήματα πρώτου έτους σε Πανεπιστήμιο Οικονομικών. Λένε το εξής, ότι αν τονωθεί η κατανάλωση και αυξηθεί η ζήτηση, θα έχουμε τελικά περίπου τα ίδια έσοδα. Δηλαδή, αν μείωνε τους φόρους στα καύσιμα, πρώτον ο κόσμος δεν θα πίναγε το χειμώνα, δεν θα κρύωνε το χειμώνα, δεύτερον θα μπορούσε να μετακινηθεί, τρίτον θα μπορούσε να δουλέψει η αγροτική παραγωγή και η αγροτοβιομηχανία και ο καταναλωτής να φάει φτηνότερα, ο παραγωγός να παράξει και το κράτος θα είχε τα ίδια περίπου έσοδα, γιατί δεν θα είχαμε μείωση στην κατανάλωση. Για να καταφέρει η μηχανή να δουλέψει. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Δεύτερο, επιτρέψτε μου άλλο ένα στοιχείο για το πού θα βρεθούν τα χρήματα. Δεύτερον, με τα ίδια χρήματα μπορείς να προκαλέσεις καλύτερο αποτέλεσμα. Μεγαλύτερο αποτέλεσμα όταν τα δώσεις με τρόπο που έχει μεγαλύτερη μόχλευση. Καλό είναι τα επιδόματα. Βέβαια, να θυμηθούμε ότι η Νέα Δημοκρατία μας κατακεράβνωνε όταν ήταν αντιπολίτευση για την επιδοματική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα γύρισε στα επιδόματα και τα καλύπτει. Όμως, όταν δεν κατεβάσεις, δεν βάλεις πλαφόν στην ενέργεια όπως έκανε η Γαλλία, στις εταιρείες ενέργειας, γιατί δεν θέλεις, γιατί είναι οι εταιρείες που πρόσφατα πούλησε τη ΔΕΗ. Όταν δεν κάνεις παρέμβαση στο να κατέβει η ενέργεια παντού, αλλά μοιράζεις ασπιρίνες, στην πραγματικότητα τι κάνεις, επιδοτείς τις εταιρείες ενέργειας. Χωρίς να έχεις μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Να ρωτήσω. Κάνει καλή μας η κυβέρνηση, επιδοτεί τις εταιρείες τις εταιρείες ενέργειας, αντί να βοηθήσει πραγματικά τους ανθρώπους και όλη την παραγωγή. Μάλιστα. Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Είναι διπλάσια επιδότηση για τον Απριλίο, τουλάχιστον όπως ανακοινώθηκε και από τον κύριο Σκρέκας, μια που το είπατε αυτό. Να σας πω κάτι. Επιδότηση στις εταιρείες, έτσι. Ναι, στις εταιρείες. Κύριε Ραχοβίτη, μισό λεπτό. Έχει υποθεί, ως φόβος έχει εκφραστεί από ανθρώπους της αγοράς, από ανθρώπους της παραγωγής, ότι υπό αυτές τις συνθήκες ενδεχόμενα θα πρέπει να έχει ο αγροτικός κόσμος ή σύλλογοι, συνεταιρισμοί το νου του, γιατί υπάρχει κίνδυνος εξαιτίας της ενδεχόμενα παραγωγής προϊόντων βασικών αυτή την ώρα, που γίνεται μια μεγάλη, αν θέλετε, αλλαγή, όπως η τυρά, όπως ό,τι άλλο μπορεί να παράγει η χώρα μας, ότι θα μπορεί να φύγουν, υπάρχει ο κίνδυνος, σαν το παλιός, να φύγουν επιδοτήσεις από τη μία πλευρά, από μία περιοχή, ας πούμε Κρήτη Δεδρόδης καλλιέργειες, να πάνε σε άλλη περιοχή που παράγει, ας πούμε, σιτηρά. Είναι κάτι που έχει ακουστεί για εσάς ή αυτή την ώρα εκφράζεται μόνο ως φόβος?
Εδώ είναι μια άλλη κουβέντα. Δεν έχει να κάνει ούτε με, το, με την ακρίβεια ούτε με τον πόλεμο. Ναι, ναι, εγώ σας ρώτησα συνεπικουρικά και θέλω μια απάντηση. Ναι, ναι, ναι. Βεβαίως. Αυτός ο φόβος υπάρχει γιατί ξεκινάει, έχει τις ρίζες του στο 2014 στην επιλογή που έκανε η χώρα τότε να διαιρέσει την, την αγροτική παραγωγή σε τρεις αγορανομικές περιφέρειες. Η μία αγορανομική περιφέρεια είναι όλες οι δεντρώδεις. Είναι δηλαδή η ελαιοκομεία της Κρήτης μαζί με τα ροδάκινα της, της Βόρειας Ελλάδας. Η διαφορά ποια είναι? Ότι οι επιδοτήσεις που έπαιρναν οι ελαιοκαλλιεργητές της Κρήτης με τις επιδοτήσεις που δεν έπαιρναν, με τις μηδενικές επιδοτήσεις της Βόρειας Ελλάδας, θα πέφτουν στον, από το 2014 στον ίδιο κουβά, είναι στην ίδια περιφέρεια και πρέπει να γίνει σύγκληση. Δηλαδή οι επιδοτήσεις που έπαιρνα η κρητική ελαιοκομεία, ναι, θα πρέπει να μοιραστούν με περιοχές, με, με καλλιέργειες που δεν έπαιρναν ποτέ επιδοτήσεις. Ναι. Έτσι. Σημείο δε, αντίστοιχα σημαίνει με τα κυπευτικά, αντίστοιχα σημαίνει με, τα, με την κτηνοτροφία. Δηλαδή η ορεινή επιμενική κτηνοτροφία που έπαιρνε επιδοτήσεις θα πρέπει να τις μοιραστεί με τη σταυλισμένη παιδινή κτηνοτροφία που δεν έπαιρνε επιδοτήσεις. Ωραία. Λοιπόν, τώρα ήταν η ευκαιρία να αλλάξει αυτό. Η καλή μας η κυβέρνηση δεν φρόντισε να το αλλάξει, παρόλο που το, το λέγαμε. Αν έχουμε το χρόνο. Δεν έχουμε το χρόνο. Έχω, γρήγορα, έχω μισό λεπτό, μισό λεπτό. Κύριε Ραχοβίτη, θα το αλλάξουμε και θα φέρουμε ξανά τη δικαιοσύνη. Ναι. Εμείς όμως δεν έχουμε το χρόνο. Θέλω μέσα σε ένα λεπτό να απαντήσετε σε μία πρόταση, όπως απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε αυτό το αίτημα περί εκλογών τώρα. Ζώντας σε ένα παράλληλο σύμπαν, καταστρώνει εκλογικά σενάριο ο κύριος Τσίπρας. Ανταπάντηση από εσάς. Ότι είναι γατζωμένοι στην εξουσία. Εδώ ο κόσμος χάνεται, καταστρέφεται στην πραγματικότητα. Έρχονται λογαριασμοί μεγαλύτεροι από τις συντάξεις σε χείρες γυναίκες. Έχω παραδείγματα συγκεκριμένα. Μην τα πείτε, γιατί δεν έχω χρόνο. Είναι γατζωμένοι στην εξουσία. Μέχρι να, να ξεκοκαλίσει και το τελευταίο ευρώ από το Ταμείο Ανάπτυξης να το μοιράσει στους πολιτούς της. Αυτή είναι. Δεν την ενδιαφέρει τι συμβαίνει στην κοινωνία. Δεν την ενδιαφέρει τι συμβαίνει για τους αγρότες. Δεν την ενδιαφέρει τι συμβαίνει για τους εργαζόμενους. Την ενδιαφέρει πώς θα μείνει στην εξουσία να μοιράσει τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την κουβέντα. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα και πάντα στη διάθεσή σας. Καλά να είστε. Τον λαό. Καλημέρα. Ευχαριστώ.